Πού είσαι ρε Βαντατζή? Τι έγινε? Έλα. Λέγε. Όλα καλά, όλα καλά. Χρόνια πολλά σε όλους. Έτσι. Χρόνια πολλά. Κλεισμένοι όλοι μέσα. Πάμε να κάνουμε συστήματα εδώ. Βάλε Chris Cornell. Λοιπόν, πού είμαστε? Μια πρώτη εικόνα, πώς το είδες? Δεν είδα, τώρα θα δούμε μαζί. Α, ωραία. Κάτι πήγα να δω, έχω ήδη να σου πω, αλλά θα το τσεκάρουμε μαζί. Θα το τσεκάρουμε μαζί. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, θα βλέπω εγώ σιγά σιγά τα recorded games. Έχουμε δύο recorded games του Βανταζή, παιδιά. Βατατζής, ίσον παίχτης των Edge for Greeks, ανερχόμενο αστέρι, μεγάλος φίλος του Σωτήρη, αγαπημένος φίλος όλων μας. Έχουμε και εδώ μαζί μας ήδη Ράιντερ και Σωτήρη μας παρακολουθούν, και Γιώργο Δρουιδομάχο αν δεν κάνω λάθος. Ο Δοστρωτήρας ο Βατατζής ή Βατατζής, τι από τα δύο είναι? Βατάτζης, παιδιά, λοιπόν, ωραιότατος. Βατάτζης ο βασιλιάς. Λοιπόν, και πάμε να πούμε τι θα κάνουμε. Ξεκινάμε μία σειρά από μαθήματα. Ξεκινήσουμε από το 0, να μαθαίνουμε Age of Empires 2, το Definitive Edition, ουσιαστικά. Αλλά δεν παίζει και μεγάλο ρόλο, γιατί αυτά είναι, ισχύουν σε όλα τα Age of Empires 2 που έχουν βγει ένα τα χρόνια. Θα βλέπουμε recorded games του Βατάτζη κάθε φορά και κάθε φορά θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε και ένα πραγματάκι ακόμα χαλαρά, σιγά σιγά, γιατί ο Βατάτζης δεν είναι για extreme πράγματα, θέλει λίγα λίγα και καλά, έτσι δεν είναι? Έτσι, το ακουστικό κοντά και να έχουμε τιμόλογοι να είμαστε. Θα βγούμε στο YouTube. Να ξέρεις, σε θέλω έτσι γρήγορο. Λοιπόν, σου έχω ετοιμάσει εδώ helping βατάτζης με πίνακα, παιδάκια εδώ πέρα, τέτοιο σε θέλω τηλεοπτικό. Λοιπόν, Master και Apprentice. Μπράβο, μπράβο. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά να δούμε το πρώτο recorded game του βατάτζη που μου έστειλε. Για περισσότερα βίντεο, αν μας βλέπετε στο YouTube, μπορείτε να μπείτε είτε στο δικό μου το κανάλι, το Psychosynthesis στο Twitch, είτε στον H4Greeks που, μπορούμε να κάνουμε, που θα κάνουμε και μπορούμε να κάνουμε πολύ καλύτερα πράγματα και θα κάνουμε πολλά TGs, Team Games, 1v1, Show Matches, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και στα υπόλοιπα κανάλια των ποδιών στην ομάδα των H4Greeks στο, H4Greeks στο Twitch. Okay. Λοιπόν, πάμε πρώτο recorded game. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, Βατάτζη, δεν ξέρω ακριβώς τι είναι για σένα εύκολο στο παιχνίδι και τι δύσκολο. Δηλαδή, έτσι όπως ξεκινάμε, πες μου λίγο κάτι γρήγορα για σένα. Τι πιστεύεις ότι έτσι όπως ξεκινάει ένα παιχνίδι, αραβία όπως βλέπουμε τώρα, τι είναι πολύ εύκολο για σένα, τι νιώθεις ότι δεν χρειάζεται να σκεφτείς? Πιστεύω ότι η build order στην Dark Age είναι fixed εκ των ουκάνευ, δηλαδή εξαρτάται βέβαια και την build order που θα χρησιμοποιήσει γενικά. Okay. Στην Fielder και στην Castle. Mm-hmm. Αλλά στην Dark Age συνήθως είναι, τα βήματα είναι συγκεκριμένα. Λοιπόν, ωραία. Οπότε, έχουμε πάντα 6 εργάτες στο πρόβατο ή στην αγελάδα που έχουμε από κάτω ή στο κατσίκι, στο πρόβατο, είπα αυτό, το οτιδήποτε είναι αρχικό τέλος πάντων. Ναι. Έτσι, πολύ ωραία. Το προχωράμε λίγο πιο γρήγορα αυτό. Ένα κλικ. Μπράβο. Το πρώτο πράγμα είναι ότι με δύο εργάτες χτίζουμε το πρώτο σπίτι, με άλλον έναν εργάτη το δεύτερο. Έτσι δεν είναι? Δύο, ναι, ναι. Ένα. Πολύ ωραία. Τα χτίσεις λίγο πιο μακριά, δεν πειράζει. Το τρίτο το σπιτάκι, πιο μετά. No problem. Εντάξει, δεν χρειάζεται από τώρα. Γιατί όπως βλέπεις έχεις άλλους 10 εργάτες να βγούνε. Κρίμα είναι να χρησιμοποιείς το ξύλο. Αλλά και πάλι δεν πειράζει.
Όλα καλά. Ναι. Να υπενθυμίσουμε τι rating έχει βατάτζι στο Definitive Edition αυτή τη στιγμή. Σε τώρα γενικές... είμαι περίπου στο 880. Ωραία, οπότε στην περίπτωσή μας, αν μάθουμε να κάνουμε perfect build order, θα ανέβουμε έτσι κι αλλιώς rating, οπότε δεν μας επηρεάζουν αυτά τα σφυράκια. Πρώτα απ' όλα, κάτσε να κάνουμε ένα pause. Να πούμε ότι εδώ έχουμε ένα χάρτη Arabia, το πιο βασικό χάρτη και το πιο καλό χάρτη που μπορεί κάποιος να μάθει στην αρχή για να παίζει Age of Empires. Το πιο βασικό λοιπόν που έχουμε να κάνουμε είναι να χτίσουμε τα σπιτάκια, να βάλουμε 6 εργάτες στο φαγητό, έτσι. Ready. Και να κάνουμε scout γύρω γύρω την περιοχή. Πρέπει να βρούμε, τι πρέπει να βρούμε, Βατάτζι. Δύο γουρούνια και τα άλλα 4 πρόβατα νομίζω. Ακριβώς, δύο γουρούνια και τα άλλα 4 πρόβατα ή 3 αγελάδες που μπορεί να έχουν λίγο περισσότερο φούντα ανάλογα το χάρτη, αλλά σε γενικές γραμμές είναι 4 αρχικά πρόβατα, έτσι, τα οποία τα έχουμε συνήθως κοντά μας, δεν είναι και για πολύ δύσκολο να το ψάξουμε, 2 πρόβατα κάπου χαμένα, άλλα 2 κάπου αλλού χαμένα, 2 γουρούνια που θα πούμε μετά για αυτά, έτσι, τα berries, να τα, ωραιότατα, μετά έχουμε τα woods, έτσι, έχουμε το wood, yay. Μετά έχουμε το χρυσάφι, να το, εδώ, και μετά έχουμε stone, και μετά έχουμε δεύτερο χρυσάφι, δεύτερο stone, εντάξει αυτά δεν μας ενδιαφέρουν τώρα αυτή τη στιγμή, δεν μας νοιάζει. Και ο scout, τι θέλουμε, να κινείται συνεχώς. Για πάμε λοιπόν να δούμε τον κινούμε συνεχώς στο scout. Και να υπενθυμίσω ότι θα πρέπει να βγάζουμε villager από το town center, αυτό είναι το town center, πρέπει να βγάζουμε villager από το town center συνεχώς, να υπάρχει ροή και να μην σταματάει να βγαίνουν villagers. Εντάξει, έτσι, αυτό, ναι. Μπράβο, ωραίος. Λοιπόν, ο scout σου εδώ ψάχνει. Το ship το επόμενο πρέπει να είναι προετοιμασμένο ώστε να πάει εδώ για να το φάνει οι εργάτες. Μαντά. Δηλαδή όσο λιγότερο περιμένουν οι εργάτες, τόσο το καλύτερο. Και το μπόρο σε αυτό το patch το χτυπάμε μία φορά, η δεύτερη δεν έχει νόημα. Εντάξει, επειδή σε αυτό το patch με μία φορά αν το χτυπήσει παίρνει το άγκρο και έρχεται πάνω σου. Εδώ τι έχουμε, λοιπόν, τραβώντας ένα μπορ, το οποίο μπορ έχει πολύ περισσότερο φαγητό από ένα προβατάκι και μπορούμε να πάρουμε πολύ πιο γρήγορα το φαγητό από το μπορ από ό,τι από το προβατάκι, έτσι, επίσης το μπορ μπορεί να μας χτυπήσει. Αν λοιπόν χάσουμε villager σε πολύ, πολύ γρήγορα στο παιχνίδι, έτσι, μπορεί αυτός ο villager να φανεί τόσο σημαντικός που δεν το πιστεύεις. Εντάξει, επειδή όσο λιγότερα villagers έχουμε σε σύνολο, τόσο πιο πολύ value έχει ένας villager. Το πιασες. Η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Αυτός είσαι ρε μεγάλε. Λοιπόν, άκου. Αν έχεις 10 villagers και χάσεις έναν, είναι το 10%. Αν έχεις 100 και χάσεις έναν, είναι το 1%. Άρα προφανώς ο 1 στους 10 είναι πολύ πιο σημαντικός από τον 1%. Σωστός ο Σόζον. Ναι. Σωστός. Άρα λοιπόν προσέχουμε μην χάσουμε villager στην dark, σημαντικότατο. Μετά, το villager έχεις, τα hotkey σου ποια είναι, η ερώτησή μου είναι η επόμενη. Το Q και το H είναι το town center και το Q είναι το villager. Ωραία, τα βγάζουμε. Έχεις hotkey ώστε να χτυπάει... όχι να χτυπάει, έχεις hotkey το οποίο να κάνει garrison κάποιο unit μέσα σε ένα κτίριο, να μπαίνει ας πούμε το villager μέσα στο town center. Μέχρι τώρα όχι. Όχι. Την επόμενη φορά, αυτό που έχεις να κάνεις για το lesson νούμερο 2, είναι να βάλεις ένα hotkey γι' αυτό και να μπορείς να βάζεις τα villager σου, όποια θες να διαλέγεις, μέσα στο town center. Δηλαδή, πατάω ένα villager, πατάω... να μπει μέσα στο town center, το hotkey, παπ, μέσα στο town center. Θα σου χρησιμεύσει πολύ όταν γυρνάει το villager στο town center σου, τσουκ, να το βάζεις μέσα στο town center ώστε να μην το χτυπάει το μπορ άλλο και να χτυπάνε όλα τα υπόλοιπα villager το μπορ. Έγινε. Ναι, λοιπόν, ναι. Θα στο δείξω ξανά μετά σε live εκτός recorded game. Πάμε λίγο πιο γρήγορα να δούμε. Εγώ θέλω να μείνουμε πιο πολύ στην αρχή για σήμερα. Θα το δούμε όλο το recorded game, αλλά θέλω να σου πω περισσότερα για την αρχή του παιχνιδιού. Ναι, λοιπόν, πρώτο μάθημα, βατάτσις, έτσι. Λοιπόν, εδώ πάμε για ένα μήλο, πρόσεξε. Ο μήλος βασικότατο στο build order. Επειδή είμαστε σε ένα βασικό μάθημα, σε ένα βασικό build order, το μήλο δεν έχει νόημα να τον πας εκεί. Το μήλο θα τον βάζεις στα berries. Γεια σου Μπορεάλης, χαίρετε. Το μήλο θα τον βάλεις στα berries.
Έτσι. Και εκεί θα πρέπει να προσθέσουμε άλλα 4 villagers. Οπότε έχουμε, στην αρχή έχουμε 6 villagers στα ship. Έχουμε 3 με 4 villagers στο wood. Εγώ θα σου έλεγα να κάνουμε 3 για να... Τι θα έκανε, scout ή archers, τι θα πήγαινες? Εγώ σκεφτόμουν μια καλή τεχνική τώρα τελευταία. Είναι scout και μετά εναλλαγή σε archers. Τελειότατος. Πολύ ωραία. Και τα archers εννοείται ότι θα τα άλλαζες, γιατί έχεις britons όπως βλέπουμε εδώ. Αλλά δεν θα μιλήσουμε σήμερα για τα benefits τώρα των sieves, έχουμε τα βασικά. Οπότε, εντάξει, τρεις θα σου έλεγα αν ξεκινάς με scout, γιατί αυτό που θες περισσότερο είναι στην τελική να μαζέψεις food. Το wood πας από τρίτο σε τέταρτο, όταν ουσιαστικά θέλεις να έχεις περισσότερο wood για να κάνεις archery ranges. Στη Feudal. Οπότε ουσιαστικά εσύ όταν παίζεις προσπαθείς να σκεφτείς τι θα θέλεις να μαζέψεις ώστε σε 3, 4, 5 λεπτά από τώρα να κάνεις. Ναι. Δηλαδή με 3 στο wood θα έχω να βγάλω στη Feudal ένα στάβλο και να επιτεθώ με scouts, θα τα πούμε μετά κτλ. Ωραία. Τέλος πάντων, έχεις 4, μικρό το κακό, αλλά ο μήλος είναι μεγάλο κακό, γιατί είναι ένα στάνταρ φαγητό που παίρνεις γρήγορα γρήγορα, ενώ εδώ πρέπει να πας να το χτίσεις, πρέπει να φέρεις και άλλα villagers, είναι συνήθως μακριά από το town center, είναι επικίνδυνο γιατί μπορεί να σε χτυπήσουν, μπορεί να έρθουν μιλίσια από την Dark Age, είναι το μοναδικό enemy unit που μπορεί να σου έρθει στην Dark Age αυτή τη στιγμή στο game, έτσι. Οπότε αν πας εσύ μακριά, είσαι, κοίτα ήδη πόσο μακριά είσαι, αν δηλαδή σε 2-3 λεπτά μαζεύεις ακόμα deer, θα σε αρχίσει να σκοπανάει τα deer. Θα αρχίσει να μετά να σε κυνηγάει πίσω, θα χάσεις την μπούσουλα γιατί δεν είσαι συνηθισμένος και καληνύχτα. Ενώ εδώ στο μήλο μπορείς να μαζεύεις τα berries και να βάλεις, πρόσεξε, κάνα σπιτάκι δίπλα, κάνα palisade και σιγά σιγά να κλείνεις. Εντάξει, να είσαι κοντά κοντά και να μην αφήνεις πολλές προϋποθέσεις για να έρθουν εναντίον σου. Πάμε παρακαλώ. Ωραίοτατος. Ωραίος ο scout προχωράει. Έλα φίλε μου, πες μου. Δηλαδή να μην κυνηγάω deers και να... Και πόσους εργάτες να βάζω στα berries, πιστεύεις? Λοιπόν, στα berries δεν πιστεύω, 4 θα βάζεις. 4. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορείς να βάζεις 5, αλλά δεν μας ενδιαφέρει σε αυτό το μάθημα. Εντάξει. Ναι. Οπότε θέλουμε 4. Θέλω να μου πείτε όσοι βλέπετε για την ποιότητα του game και της εικόνας βασικά, όσοι μας βλέπετε. Λοιπόν, θα μάθουμε πραγματάκια, παιδιά, θα μάθουμε πραγματάκια. Είναι καθαρή εικόνα σε σένα? Πολύ, πολύ. Ωραία τότε. Συνεχίζουμε. Πρώτο λαθάκι λοιπόν το μήλο, έτσι. Πάμε κάτω. Thank you, γεια σου Sweaty Lolita, γεια σου Borealis, γεια σας σε όλα τα παιδιά. Ευχαριστώ που παρακολουθείτε. Ready. Πάμε λίγο να ανεβάσουμε και H4 Greeks. Πεντακάθαρη εικόνα. Χαρούμενος σας ετηρίζω την εικόνα, παιδιά, χθες ήταν χάλια, αλλά νομίζω βρήκα τι έφταιγε. Για να δούμε. Κάνα update, ένα driver, GPU. Λοιπόν, εντάξει, πες πήγες εδώ, δεν θα πεθάνουμε κιόλας. Θέλω να μου πείτε αν ακούγεται καλά ο Βατάτζης, εγώ, αν σε σχέση με τον ήχο του παιχνιδιού και τη μουσική και τα λοιπά, και ό,τι είναι να με βοηθάτε, σας παρακαλώ. Γεια σου Χελονίτσα, παιχταρά μου. Χελονίτσας μεγάλος παιχταράς από την παιδιά. Θα τον κάνω διάσημο. Έχω και μια χελονίτσα στο σπίτι. Να την ταΐσεις όμως, μην πεθάνει. Λοιπόν, βλέπω εδώ όμως να τονίσουμε τα θετικά. Να μην τονίσουμε τα αρνητικά, γιατί θα σε πάρει από κάτω. Μου αρέσει που δεν έχεις mini house, μου αρέσει που σκέφτεσαι να βγάλεις σπίτι. Έτσι. Εδώ να μιλήσουμε για τους πολύ αχάριους παίκτες. Όταν λέμε έμεινα housed, γιατί έχουμε μια... πώς λέγεται, slang. Πώς λέγεται στο... η γλώσσα. Έχουμε μία διάλεκτο, ρε παιδί μου, και εμείς στο Jeff Empires. Ας πούμε, όταν λέμε πάτησα, σημαίνει πάτησα για να ανέβω εποχή. Όταν λέμε έμεινα housed, σημαίνει ότι δεν είχα αρκετά σπιτάκια, town centers κτλ. Ώστε να χωράει ο κόσμος για να μπορώ να βγάζω καινούργια units. Εντάξει, απλά το λέμε. Έτσι. Αργό, έτσι, ναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Οπότε αυτό είναι πολύ καλό. Μετά μαζεύουμε τον μπόρο εδώ πέρα, το δεύτερο, καλό αυτό. Κοίτα τώρα τι γίνεται, περίμενε λίγο. Πολύ καλό αυτό που κάνεις, αλλά κάνεις όλη αυτή την ιστορία. Έτσι ουσιαστικά
ουσιαστικά εσύ να μην βάλεις αυτή την τύπησα μέσα στο Town Center, να την προχωρήσεις μέχρι πέρα για να τη χτυπάνε οι άλλοι. Αλλά αυτό δεν θα συμβαίνει πάντα, γιατί αν μία φορά γίνει ένα λάθος, αν μία φορά κάποιος σε σταματήσει και αυτό το wheel μπορεί να πεθάνει. Οπότε αυτό το hotkey για την επόμενη φορά θα το προσπαθήσεις να το βάλεις ώστε να μπαίνει μέσα στο Town Center. Και μην το βάζεις πολύ γρήγορα, θα το βάζεις όταν θα είναι κάτω από τον δώσερο. Θα σου το δείξω μετά. Πάμε παρακάτω. Πάμε λίγο πιο. Ό,τι ερώτηση έχει κάποιος στο chat ή ο Βατάτζης, κατευθείαν λέτε, σιγά δεν... Εγώ έχω και μια δεύτερη ερωτησούλα. Για πάμε. Πριν, πριν βάλουμε τις φράουλες και τα λοιπά, όταν καλέσουμε για BOAR, πόσους νέους εργάτες βγάζουμε για το BOAR? Λοιπόν, άκουσε να δεις. Βάζουμε 6 στο SIP, βάζουμε 3 στο WOOD, μετά στέλνουμε να πάρουμε ένα BOAR. Okay, το πρώτο μπορ, και μετά στέλνουμε 4 στο μήλο. Μετά. Δηλαδή ένας καινούριος για μπορ. Ναι, ο επόμενος πάει για μπορ, αλλά πρόσεξε να δεις τι γίνεται. Δεν ακούγεται ο Βατάτζης, είδες, να τα. Κάτσε λίγο να σε ανεβάσουμε, Βατάτζη, στα γρήγορα. Πού είσαι, ακούμε πού είσαι. Τώρα. Δεν θα σε ανεβάσω εγώ κιόλας, περίμενα ένα λεπτό. Ναι, δυνάμωσε το κι εσύ όμως, καλού κακού. Ναι. Να τσεκ Μίξερ. Για να δούμε το Discord. Για μιλά. Ναι, ένα, δύο. Ναι, ναι, είσαι ok τώρα. Είσαι πολύ ok. Ωραία. Τώρα. Λοιπόν, πάει αυτό. Συνεχίζουμε. Θα κάνω στα γρήγορα ένα build order μόλις τελειώσεις εσύ το, θα τελειώσουμε το recorded game και θα τα πούμε μετά. Πάμε να δούμε τώρα για τη γενική εικόνα, γιατί για κάποιον που δεν έχει ξαναπαίξει πρέπει λίγο να καταλαβαίνει τι πρέπει να γίνει στο παιχνίδι ουσιαστικά και μετά να χρησιμοποιήσει το build order. Εσύ ρώτα, ό,τι θες ρώτα. Πας για δεύτερο lumber camp. Γενικότερα όταν έχουμε να κάνουμε με ξύλο, έτσι, 5 εργάτες είναι αυτοί που αντιστοιχούν σε ένα lumber camp. Είναι ο ιδανικός αριθμός για ένα lumber camp. Και 6 νάχες πάλι καλά είναι, ανάλογα με τη δομή των ξύλων του δάσους. Εντάξει. Σε αυτό δηλαδή και 6 νάχες δεν θα πήγαινε τίποτα. Αλλά ουσιαστικά από τους 6 και μετά αρχίζουν και περπατάνε πάρα πολύ ακριανοί εργάτες μέχρι να φτάσουν στο lumber camp. Ας πούμε αυτή η τύπησα εδώ, βλέπεις πόσο πολύ περπατάει. Όσο αυξάνει το αριθμός, τόσο πιο πολύ περπατάνε και μετά κάνουν τη διπλάσια απόσταση στο τέλος για να αφήσουν το ξύλο που έχουν μαζέψει. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ πέρα. Έχουμε 4, θα μπορούσες να έχεις μέχρι 5. Οι αριθμοί σου είναι καλοί. Αλλά παρόλα αυτά ανεβαίνεις με πάρα πολλούς εργάτες. Δηλαδή, για κάποιον που θέλει πολύ γρήγορα να κάνει rush, να επιτεθεί δηλαδή στον αντίπαλο πολύ γρήγορα, νομίζω ότι 24 εργάτες που πας να ανέβεις εσύ, δηλαδή 24 και ο scout 25 population, το population το βλέπουμε εδώ πάνω, είναι too much. Okay. Θα προσπαθήσεις να ανεβαίνεις με population 22, maximum 23 σε ελάχιστες περιπτώσεις, standard 22, πολλές φορές μπορεί και 21, σε κάποιες ιδιαίτερες περιπτώσεις 20 και σε κάποιες πολύ ιδιαίτερες περιπτώσεις 19, ακόμα και 18 population, αλλά αυτά δεν μας ενδιαφέρουν καθόλου. Το 21-22 population είναι ο μαγικός αριθμός. Και από το πολύ περπάτημα πληρώνεις και ανθυγιεινά, λέει ο Σωτήρης. Και πάμε παρακάτω. Οπ, ή με το scout 22. Τι έκανα το scout? Με το scout 22. Με το scout 22. Ναι, 21 villagers ουσιαστικά. Λοιπόν, πατάς feudal. Okay. Όμως να ξέρεις ότι 9.30 που πάτησες, αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να ήταν εδώ πέρα 3 μιλίσια DRAS. DRAS είναι το Dark Age RAS, δηλαδή με μιλίσια. Εντάξει. Ναι. Θα πούμε άλλη φορά, θα το δείξουμε άλλη φορά. Άστο τώρα, δεν μας πολύ νοιάζει. Οπότε έχουμε ουσιαστικά εργάτες εδώ πέρα οι οποίοι μπορούν να χτυπηθούν πολύ εύκολα. Είσαι τυχερός γιατί δεν ήρθε κανένας. Άρα προχωράμε. Ανεβαίνεις εποχή. Τι είναι αυτό που δεν έχεις κάνει αυτή τη στιγμή? Μήπως το χρυσός? Όχι. Όπα. Τι είναι αυτό που δεν έχουμε πετύχει αυτή τη στιγμή? Να πάμε όλα τα πρόβατα μήπως? Όχι. Τι θέλουμε να κάνουμε στο παιχνίδι αυτό? Στο Age of Empires στο 2, όταν παίζεις 1 vs 1, όποιο χάρτη και να παίζεις, τι πρέπει να κάνεις? Ράς. Τι πρέπει να γίνει στο τέλος του παιχνιδιού? Νίκη. Ωραία.
Καλά πάμε μέχρι εδώ. Για να κερδίσεις, τι είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις? Δηλαδή, για... Όχι, για να χτυπήσεις κάποιον. Πες ότι έχεις απέναντί σου κάποιον και θες να του σκάσεις μια σφαλιάρα. Τι πρέπει να ξέρεις, πού είναι, έτσι δεν είναι? Αν έχεις δεμένα τα μάτια σου και κάνεις έτσι, οι πιθανότητες να το χτυπήσεις είναι πολύ μικρότερες. Κάτω από 50% ουσιαστικά. Ναι. Ωραία. Άρα ουσιαστικά τώρα δεν ξέρεις πού είναι αυτός. Άρα τι θα έλεγα? Και με 25, εσύ ως βατάτζης 800-900 rating που είσαι αυτή τη στιγμή, θες να πας κακήν κακός στο Feudal Age, καλά το πας πάνω κάτω για το rating που είμαστε, να βγάλεις ένα στάβλο και να επιτεθείς στην αρχή με scouts. Τελεία. Ναι. Τελείως. Πού θα επιτεθείς όμως? Δεν θα το βρεις. Θα... Α, μπράβο. Δηλαδή, αργήσαμε στο Feudal Age να πάμε. Αργήσαμε να βγάλουμε ουσιαστικά τα scouts. Θα αργήσουμε να τον βρούμε κιόλας. Άρα μέχρι να πας θα έχουν αποτύχει τα scouts. Άρα πρέπει να αποφασίσεις. Ή θα διαλέξεις ένα από τα δύο ως προτεραιότητα να το κάνεις καλά. Ή θα μάθεις να κάνεις καλά το Dark Age, να ανέβεις γρήγορα στη Feudal και μετά να ψάξεις να τον βρεις ώστε να έχεις το χρόνο να τον βρεις. Ή θα μάθεις να κάνεις scout να βρίσκεις τον αντίπαλο. Όχι, όχι, το auto scouting δεν θα το χρησιμοποιήσεις. Αυτό το auto scouting που υπάρχει δεν θα το χρησιμοποιήσεις. Όταν μάθεις να κάνεις εσύ scouting, χρησιμοποίησε το όποτε θέλεις. Απλά πρέπει να μάθεις να το κάνεις εσύ, γιατί σε πολλές περιπτώσεις δεν σε βοηθάει, ειδικά στο 1v1. Okay. Οπότε ουσιαστικά τώρα εμείς θέλουμε να κάνουμε επίθεση. Άρα, ή θα μάθεις καλά το Dark Age σε Feudal Age, που θα το δείξουμε μετά μόλις τελειώσουμε το recorded game, και μετά θα τον βρίσκεις, δηλαδή να μην σου αποσπά την προσοχή του scouting στην Dark Age, ή θα μάθεις να κάνεις πολύ καλό scouting και να τον βρίσκεις και ας αργείς και λίγο στο Feudal. Όταν θα μάθεις αυτά τα δύο να τα κάνεις συνδυασμό και να κάνεις και καλό scouting και καλή Dark, τότε η Feudal θα είναι υπερβολικά δυνατή και αυτή που θα έχεις αντιμέτωπη απέναντί σου, δηλαδή στο rating που είσαι, δεν θα μπορούν να κάνουν τίποτα, γιατί εσύ θα είσαι ένα level πάνω μέχρι εκείνη τη στιγμή. Εντάξει, οπότε πάμε να δούμε λοιπόν το scout σου που θα καταλήξει. Γιατί αν ο scout σου ψάχνει στη γωνία του χάρτη, okay, το πιο πιθανό είναι να μην είναι εδώ, έτσι, το πιο πιθανό είναι να είναι εδώ. Τώρα, ο λόγος που ψάχνουμε εκεί, εντάξει, δεν υπάρχει λόγος, άρα αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο λάθος μέχρι στιγμή που κάνεις. Άρα ουσιαστικά εγώ θα σου έλεγα, το πρώτο πράγμα που θα προσέξεις είναι που θα ψάχνει ο scout σου. Το πρώτο πράγμα δηλαδή που θα προσέξεις είναι αυτό. Έχεις κάποιο hotkey που να πιάνει το scout και να το... Και να, ας πούμε, πατάς Ctrl 1 για να έχεις το scout πάντα στο 1. Μέχρι που βγήκε το auto scouting, το πατούσα, ναι. Τώρα το άφησα λίγο για το auto scouting, αλλά όχι, το χρησιμοποιώ. Κοίτα που σε πήγε το auto scouting. Ναι. Άρα... άκυρο το scouting. Sweaty Lolita, ναι, γεγονός, γι' αυτό λέω είναι καλό μετά το scout του αντιπάλου. Είναι καλό μετά το scout του αντιπάλου. Α, κάτσε. Εννοεί το auto scouting, μάλλον. Όχι. Κάτσε. Το scout του αντιπάλου, ναι, γιατί όπου να είναι πάει με το auto scouting, ενώ ο αντίπαλος είναι στα αριστερά, ναι, γεγονός, οκ, εντάξει, συμφωνούν τα παιδιά, όλα καλά. Λοιπόν, προχωράμε. Ναι. Άρα τώρα. Ουσιαστικά αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι πριν μπούμε στη Feudal Age, τι πρέπει να κάνεις για να προχωρήσεις στα γρήγορα το ρεκ? Να βρω, είπαμε το... Άστο, εντάξει, το βρήκες, πες. Νάτος, εδώ είναι. Τι άλλο, πες ότι τον είχες βρει, τι κάνεις τώρα? Μπαίνω όσο πιο γρήγορα γίνεται στη Feudal. Εντάξει, ναι, πες ότι μπήκες όσο πιο γρήγορα, αλλά πριν μπεις τι έπρεπε να έχει γίνει που δεν βλέπουμε? Μπράβο, το χτισες, για να δούμε. Ωραία, το χτίσες. Καλή πληροφορία. Πρέπει να χτίσεις τον μπάραξ πριν μπεις Feudal, ώστε να έχεις το καλύτερο συγχρονισμό για το στάβλο, έτσι, για να μπει ο στάβλος στα καπάκια, να το πούμε. Ναι. Πού είναι το... Ένα λεπτάκι τώρα. Εσύ έχεις μια βάση εδώ, έτσι, να μιλήσουμε γενικά. Αυτή είναι η βάση σου. Ready. Ο αντίπαλος σε γενικές γραμμές που περίπου είναι απέναντι. Κάπου. Ή εδώ, ναι, θα ήταν, ή εδώ, έτσι. Ή εδώ, κάπου εδώ. Στοχεύεις, ναι, δηλαδή ευθεία, δεξιά, λίγο αριστερά, διαγώνια, σε ένα από τα τρία σημεία.
ένα, δύο, τρία. Σε ένα από αυτά τα τρία σημεία. Λοιπόν, το μπάραξο όμως κοιτάει εδώ. Και πολύ πιθανό, δεν είμαι σίγουρος, αλλά πολύ πιθανόν το stable να το χτίσεις δίπλα. Ε? Ωραία. Ναι. Αν λοιπόν εσύ χτίσεις το μπάρακ εδώ και το stable δίπλα, ποια είναι τα αρνητικά, τα δύο, τα οποία εγώ βρίσκω μέχρι στιγμής σε αυτό? Μήπως ότι είναι εκτεθειμένο το κέντρο μου? Εκτός του ότι είναι όντως εκτεθειμένο το κέντρο σου, και πολύ καλό αυτό που είπες, σωστό, πες μου άλλο ένα που βρίσκεις τουλάχιστον. Είναι μακριά από τον εχθρό. Σωστός. Και τι σημαίνει αυτό? Αργοπορώ. Μπράβο. Αργοπορούν λοιπόν όλα τα units σου να πάνε από εδώ στον εχθρό. Δηλαδή από εκεί που θα φεύγαν όλα από εδώ και θα φτάνουν εδώ, τώρα πάνε από εδώ και θέλουν εδώ. Άρα είναι σχεδόν η διπλάσια απόσταση. Άρα αν θες λοιπόν τη διπλάσια απόσταση, υπάρχει περίπτωση να αποτύχει και η στρατηγική σου. Αν αποτύχει η στρατηγική σου, σημαίνει ότι παίζεις το παιχνίδι του. Αν παίζεις το παιχνίδι σου, το παιχνίδι του σημαίνει ότι κατά πάσα πιθανότητα θα χάσεις. Άρα λοιπόν ο τελευταίος στόχος του παιχνιδιού και ο πρώτος ταυτόχρονα που είναι να νικήσεις, χάνεται. Άρα τα κτίρια πάντα θα τα χτίζεις κοντά στον αντίπαλο. Εκτός ελαχίστων περιπτώσεων. Εξαιρέσεων. Εντάξει. Λοιπόν, ποιο είναι το δεύτερο ασχημούλι πραγματάκι που γίνεται εδώ πέρα και φαίνεται κιόλας? Ο χρυσός είναι ανεκμετάλλευτος. Καλά. Ανεκμετάλλευτος είναι μέχρι στιγμής, έτσι κι αλλιώς, και λογικό είναι. Αλλά θα είναι και μετά δύσκολο να τον εκμεταλλευτείς. Διότι τι γίνεται τώρα? Αν χτίσεις εδώ κτίρια και σκέψω ότι χτίζεις κι άλλο ένα σπίτι εδώ που σε κόβω να το χτίζεις, μετά θα θες να πας στο χρυσάφι. Το μοναδικό κοντινό χρυσάφι στη βάση σου είναι αυτό. Έτσι. Τα υπόλοιπα είναι μπροστά. Δεν μπορείς να τα εκμεταλλευτείς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι λάθος. Εντάξει. Οπότε είναι αυτό. Στην προκειμένη περίπτωση είναι λάθος και στον περισσότερο περιπτώσεων είναι λάθος. Απλά συνεχίζω τώρα. Αυτό εδώ το χρυσάφι λοιπόν, πες ότι θα χτίσεις ένα mining camp κάπου. Εντάξει. Μετά όταν θα θες να σώσεις τους εργάτες σου και να πάνε στο town center, από θα κάνουν τον κύκλο. Κάνουν τον κύκλο. Άρα θα χάσεις από εκεί που θα χάνεις ένα villager ή άντε δύο villagers, τώρα θα χάσεις τέσσερα ή όλα. Ποτέ δεν ξέρεις. Αν έχει άρτσες ο άλλος και σου ήρθε από εδώ. Έτσι. Λοιπόν, πάει αυτό. Συνεχίζουμε. Δηλαδή ανοιχτή τη δίωδο προς το TC για τους εργάτες. Ναι, αλλά ξέρεις, δεν προστατεύεται κιόλας το gold αυτή τη στιγμή. Ναι. Δηλαδή, πες ότι προστατεύεται από εδώ, αν σου ήρθε από εδώ, αλλά δεν βοηθάει δηλαδή. Αυτά τα κτίρια εδώ δεν βοηθάνε. Δηλαδή, δύο φάουλ έχω βρει μέχρι στιγμής βατάτζι, τα οποία είναι τα τραγικά. Δηλαδή, εμένα δεν με νοιάζει το build order αυτή τη στιγμή, γιατί και με αυτό το build order, τον παίκτη αυτόν μπορείς να τον κερδίσεις. Δες εδώ. Ναι. Δεν κάνει και τίποτα. Καταλαβαίνεις. Δεν είναι το build order δηλαδή που σε κάνει να χάσεις από αυτόν. Είναι το ότι δεν τον βρήκες και ήσουν εδώ πέρα, όπου βρίσκεται και αυτός, μην το ψάχνεις τώρα. Έτσι. Και είναι και κάποια άλλα πραγματάκια τα οποία θα βρούμε στη συνέχεια. Ερώτηση, κανένας? Do we have any questions? No. Συνεχίζω. Μια μικρή ερώτηση εγώ. Για πάμε. Με 21 εργάτες, ποιος είναι ο μέλητος χρόνος που πρέπει να πω Feudal? Πριν από το 10ο λεπτό θα μπεις. Με 21 εργάτες, πριν από το 10ο λεπτό και 10 δευτερόλεπτα. Ο βέλτιστος χρόνος είναι από το 10.06, 10.07 μέχρι 10.10. Κάπου εκεί. 10.05 με 10.10. Εντάξει. Με 10.05 με 10.10. Εντάξει. Ναι, ναι. Ωραίος. Προχωράμε. Με 22 pop. Όχι με 22 εργάτες. Με 22 pop. Population. 22 pop, ναι. Εντάξει. Πάμε. Συνεχίζω. Λοιπόν. Ναι, εντάξει, θα τα έχεις και στο YouTube έτοιμα μετά. Don't worry. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Οπότε κάνε όσο πιο πολλές ερωτήσεις μπορείς και για σένα και για τα υπόλοιπα παιδιά που θέλουν να μάθουν, ώστε τελικά να έχουμε και μια κοινότητα η οποία να έχει και τις βασικές γνώσεις, έτσι. Που να μας βοηθήσει να κάνουμε και ωραία παιχνίδια για να περάσουμε καλά, που αυτό είναι το βασικότατο και κύριο της υπόθεσης. Να έχουμε μια δυνατή ελληνική κοινότητα. Έτσι, μπράβο. Δεν θα μπω σε τεράστιες λεπτομέρειες, έτσι, σήμερα. Μπορεί να σου φαίνονται τεράστιες λεπτομέρειες αυτά που είπα, αλλά πίστεψέ με, ο scout είναι το πιο βασικό. Δηλαδή, άμα δεν ψάξεις να βρεις που είναι ο άλλος και τι κάνει, εσύ ό,τι και να κάνεις,
μπορεί να φανεί λάθος στο τέλος. Και τέλειο χρόνο να κάνεις, μπορεί αυτός να κάνει το αντίθετο από αυτό που θες να κάνεις εσύ, ώστε για να σε κερδίσει. Πώς να σου πω. Δηλαδή, καλό είναι να γνωρίζεις τι γίνεται. Πληροφορίες, παίρνεις πληροφορίες δηλαδή. Εντάξει. Ναι, ναι. Λοιπόν. Να πούμε το... ότι και στο πιτζάτιο του οποίου είμαι οπαδός και λάτρης. Του ποιου, τι είπες τώρα? Για ανιχνευτές ήταν το, από τα νούμερο ένα όπλα του. Τι να πούμε, ότι δεν σε άκουσα, ότι. Να πούμε ότι και στο Βυζάντιο που είναι από τα, της, η λατρεία μου, ας πούμε, για εξού και το όνομα Πατάτζης. Μάλιστα. Οι ανιχνευτές ήταν το νούμερο ένα όπλο του. Οι ανιχνευτές ήταν το νούμερο ένα όπλο του, βεβαίως. Όπως επίσης και οι Κινέζοι. Το πιο βασικό του στοιχείο ήταν οι μεγάλοι, ας πούμε, στρατιλάτες και αυτά. Φιλοσοφούσαν πάνω στο, όπως ο Σουν Τσου, αυτός ο στρατηγός, που έλεγε πάντα ότι αν αυτός είναι έτσι, τότε εγώ πρέπει να είμαι έτσι. Αν αυτός είναι έτσι, εγώ πρέπει να είμαι έτσι. Το Art of War, ακριβώς. Το Art of War είναι... Το Art of War στο game είναι καλό να το προσπαθήσεις για gold medal. Ό,τι κάνεις καλό είναι στη ζωή σου. Εμένα αυτό, κάθε φορά αυτό μου απαντάνε. Πάω να κάνω κάτι εγώ στη ζωή μου, γενικότερα, όχι στο Age of Empires, και μου λένε είναι καλό. Τους λέω, καλό είναι αυτό που κάνω. Ό,τι κάνεις καλό είναι. Που σημαίνει ότι, ρε φίλε, αν το κάνεις, δεν θα χάσεις. Αλλά τώρα μπορεί και να μην σε βοηθήσει τόσο πολύ όσο νόμιζες, αλλά πιστεύω ότι θα σε βοηθήσει αρκετά. Λοιπόν, ο Σουν Τσου έλεγε, ας πούμε, ότι αν ο άλλος έχει πολύ μεγάλο στρατό και εσύ μικρό, κάνε το δικό σου μικρό στρατό να δείχνει μεγάλο. Καταλαβες. Αλλά αν δεν ξέρω εγώ τι στρατό έχει ο άλλος, πώς θα ξέρω εγώ τι θα κάνω. Πάμε παρακάτω. Ωραίος με το Βυζάντιο, ωραίο και το όνομά σου. Ωραίος και ο Σταύλος που είναι μπροστά και είναι σχετικά κοντά στη βάση του. Αλλά έχουμε πάει στο 13ο λεπτό τώρα. Πρέπει ο T-Scout βγει να πάει γρήγορα. Γιατί όπως βλέπεις αυτός, επειδή εκείνη την ώρα δεν το βλέπεις, αλλά το βλέπουμε τώρα, έχει αρχίσει και τα κλείνει όλα. Κάνει από εδώ, πάλι siege από εκεί. Χάλια βέβαια. Μπαίνεις, δεν είναι εύκολο, γιατί έχει ένα gate εδώ στη διόλου τη μάνα, οπότε εμείς το προλαβαίνουμε να το χτυπήσουμε, μπορεί να φέρουμε και τίποτα άλλο. Αλλά θέλω να σου πω ότι θέλει λίγο γρηγοράδα τώρα, εντάξει. Ωραία. Στο 13 χτίστηκε ο Σταύλος. Στο 13 χτίστηκε ο Σταύλος. Στο 13 χτίστηκε ο Σταύλος. Και τα scouts άρχισαν να βγαίνουν στο 14-10. Τραγικό, άρα, όχι, δεν είναι τραγικό, απλά σου λέω πότε βγήκαν. Λοιπόν, ναι. Βγαίνουν τα σκάτσου στο 14-10. Μέχρι να βγει το πρώτο θα έχει πάει 14-30 κάτι. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, στο 14-39 βγαίνει ο πρώτος σκάουτ. Από το 14-39 μέχρι το 15 θα προχωράει εδώ πέρα. Που δεν θα προχωράει γιατί θα περιμένεις να βγουν και τα άλλα σκάουτ. Να πω λίγο κάτι όσον αφορά το build order. Δεν μας πάρα πολύ τρελαίνει, αλλά καλά κάνεις και χτίζεις πολλές φάρμες, έτσι. Πολύ wood βλέπω, που σημαίνει ότι κάτι δεν χτίζουμε ή κάτι δεν πάει καλά, είναι υπερβολικό. Όπα! Αχ! Εντάξει, εδώ αυτό είναι το highlight της ημέρας, παιδιά. Κάνουμε Stonewall τη γωνία τις δύο αρκούδες για να μην έρθουν και μας χτυπήσουν. Λοιπόν, ωραιότατα για τις αρκούδες. Alright. Και στα σπία, ρε, να προστατεύσουν τον εργάτη τους δύο αρκούδες. Να τες, εδώ είναι. Λοιπόν, τι λέγαμε. Ασύμμετρη απειλή. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Έχουμε τα scouts και βγαίνουν εδώ πέρα. Ωραία. Ωραία και καλά. Κάτω το mining camp τώρα το βλέπεις εκεί, είναι ψηλό εγκλωβισμένο. Δεν το νιώθεις λίγο εγκλωβισμένο σε σχέση με την υπόλοιπη πόλη σου? Ναι, ναι. Μπορεί να υπάρχει αυτό το περασματάκι, αλλά μπορούν να γίνουν πολλά άσχημα πράγματα όταν έχεις μπροστά έτσι εδώ τα κτίρια. Out στο 15-45. Πρόσεξε τώρα. Εγώ, αν ξέρω ότι εσύ ως Βατάτζης, πόσο free time είχες, πόσο free time είχες. Ποιον λες, Σουέτη? Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Εγώ εδώ θα είχα μπει Castle Age. Μέχρι να φέρεις τα scouts, είχα μπει Castle Age. Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι ουσιαστικά η στρατηγική σου ψιλοαρχίζει και θαμπώνει. Δεν έχει νόημα πια. Γιατί αυτά τα scouts δεν θα κάνουν καμία δουλειά. Πρώτα απ' όλα, ήδη αυτό το παλικάρι έχει κλείσει εδώ πέρα. Okay. Που σημαίνει ότι... δεν θα μπορέσεις να μπεις με τα scout. Επίσης έχει Cummans και οι Cummans μπορούν να χτίσουν και δεύτερο town center. Και τώρα καληνύχτα. Έτσι.
Άρα πρώτο, ωραία, θα χτυπήσει εδώ το gate. Αν δεν έρθει γρήγορα, που θα έπρεπε να έρθει, αλλά έρχεται. Ωραία, άρα εσύ δεν μπαίνεις τώρα εδώ. Πρόσεξε τώρα. Εσύ ουσιαστικά τις πρώτες πληροφορίες τις έχεις πάρει πολύ αργότερα στο παιχνίδι. Έτσι, δεν πρόσεξα ακριβώς πότε, δεν ξέρω αν πότε είδες το archery range, εδώ έχει ένα archery range. Αυτό είναι πληροφορία. Ποιες άλλες πληροφορίες ουσιαστικά έχεις δει αυτή τη στιγμή? Τυχαία, επειδή μπήκε το scout μέσα το αρχικό, έχω το μπροστινό μέρος της βάση μου, ότι έχει βγάζει κάτι από archery. Ωραία. Επίσης, κάτι άλλο σημαντικό είναι ότι έχει γουολάρει τα πάντα σχεδόν. Ναι. Έτσι. Άρα μήπως αρχίζουν τα scouts και δεν λειτουργούν τώρα σιγά σιγά. Ναι, μήπως αρχίζουν και δεν έχουν αξία, μήπως νιώθεις ότι δεν έπρεπε να βγάλεις άλλα scout, ας πούμε. Λέμε τώρα. Πας για archery range όμως, ενώ βλέπεις το archery range, το οποίο είναι πολύ καλό. Γιατί λες, αυτός πάει archers, ας βγάλω φαντάζομαι skirmishers, αυτό σκέφτεσαι, για να αντιμετωπίσω αμυντικά τα archers. Σωστός, τα λέω σωστά? Ναι, ναι. Ωραία. Λοιπόν, άρα για να δούμε μετά τι γίνεται. Παρ' όλα αυτά μπήκες, από πού μπήκες? Άνοιξε την πόρτα κατά λάθος αυτός με τον εργάτη. Α, ωραία. Σούπερ. Λοιπόν, μπήκες. Πολύ ωραία. Έχεις βάλει control 1 τα scouts? Όχι, δεν το έκανα. Αυτό. Θα σου πω μετά, θα τα πούμε μετά. Προτείνεις αλλαγή στρατηγικής ή να πάει castle? Όχι, δεν προτείνω castle και θα σου πω γιατί. Ρωτάει εδώ ένας στο chat, φίλος μας, και λέει, προτείνεις, λέει, αλλαγή στρατηγικής ή να πάει castle? Για σένα προσωπικά τι προτείνω, σε σένα. Και, ναι, και εγώ λέω ότι σε σένα προτείνω να μην κάνεις αλλαγή στρατηγικής, δηλαδή αν σου ξανατύχαινε ο ίδιος χάρτης και ήθελες να κάνεις τα ίδια πράγματα, να τα έκανες, γιατί αυτό είναι το καλύτερο, έτσι. Διότι αν εσύ απλά πας fast castle, δηλαδή αν αφαιρέσουμε τη δεύτερη εποχή, έχουμε dark feudal castle, αν αφαιρέσουμε τη feudal και πάμε κατευθείαν για castle, χωρίς να επιτεθούμε ή να βγάλουμε εκτός πάντων στρατό, είσαι και housed επίσης, τώρα το είδαμε, το οποίο είναι σημαντικό, τότε έχεις τεράστιες πιθανότητες να δεχθείς εσύ πολύ μεγάλη πίεση από στρατό στη feudal, εσύ να μην έχεις resources, δηλαδή wood, food, gold, το πιο πιθανό είναι να μην έχεις food και gold τέλος πάντων, για να τα αντιμετωπίσεις, έτσι. Άρα ουσιαστικά θα έχεις πατήσει το κουμπί για την castle και θα είσαι κλεισμένος για να προσπαθήσεις να πας πρώτα castle, ώστε να βγάλεις τα castle units, το οποίο όταν παίζεις 1v1 δεν το προτείνουμε σε κανέναν. Ναι, αλλά λέει ο άλλος με Cummins και 2 TC δεν παθαίνει κάτι με 3 scout. Πρόσεξε, ο άλλος με Cummins, έτσι, μέχρι να κάνει το δεύτερο TC και μέχρι να κάνει ό,τι θέλει να κάνει, εμείς θα έπρεπε να έχουμε πάει με τα scouts ουσιαστικά. Και μιλάμε τώρα για κατηγορίες τις ίδιες rating, έτσι, δεν μιλάμε για άλλες κατηγορίες, μιλάμε για αυτήν. Ελπίζω, λέει, η συνέχεια του τείχους κάτω αριστερά να μην είναι με πέτρα, λέει, χάνει πολύτιμη πέτρα για τα TC's. Είναι με πέτρα, φίλε μου. Ο Βατάτζης παίζει και με άλλους χάρτες. Δίπλα είναι κολλημένοι και άλλοι χάρτες. Δεν τους έχετε δει ακόμα. Είναι εδώ περιφερειακά. Λοιπόν, προχωράμε και θα τα πούμε όλα, παιδιά. Προχωράμε και θα τα πούμε όλα. Λοιπόν, ένα σκάουτ αρχίζει και ψηφολογάει. Για να δούμε, θα πεθάνουν εδώ? Δεν πεθαίνουν, είσαι και τυχερός. Σε κυνηγάνε σπίας. Γενικότερα, τι παρατηρείς με αυτόν τον άνθρωπο τώρα εδώ πέρα? Έχουν μπει 3 scouts μέσα. Ναι, τι παρατηρείς? Έχει κλειστεί κιόλας στο ψηλό. Ναι. Τι νιώθεις έτσι με αυτές τις κινήσεις που κάνει? Ότι πανικοβλήθηκε. Ναι. Έχει χτίσει 124 σπίτια εδώ πέρα για να σώσει τους εργάτες του από τα scout. Έτσι. Έχει χτυπήσει καμπανάκι. Έτσι. Η διαφορά του να βάζεις τον εργάτη manual, δηλαδή μέσα εσύ μόνος σου, μέσα στο... Νιώθω μία πίεση στο έντερο, λέει ο Gold. Μαλακία είπες τώρα, ρε εσύ. Λοιπόν, ωραίος.
Να ρωτήσω, λέει κάτι εγώ που είμαι 951K dog. Πρώτον, να παίζω open. Λοιπόν, φίλε, θα σου απαντήσω Psycho Cookie σε ένα λεπτό μόλις τελειώσω με αυτό. Λοιπόν, ready. Τα scouts χτυπάνε λοιπόν. Έχουν μπει τρία scouts μέσα. Πανικοβλήθηκε ο άλλος. Ένας από τους λόγους που κάνεις early attack στη Feudal είναι να πανικοβάλεις τον αντίπαλο. Το πέτυχες. Ναι, ναι. Εντάξει. Για δύο λόγους. Έχει χρησιμοποιήσει περισσότερα σπίτια από αυτά που θέλει, άρα περισσότερο wood από αυτό που θέλει, άρα λιγότερες φάρμες για εκείνον, για να σώσει τους εργάτες του. Πρώτον, και δεύτερον, έχει βγάλει περισσότερες spearmen από αυτούς που πραγματικά θα έβγαζε για να φάει τα scouts σου. Άρα, ωραία, ουσιαστικά, κερδίζεις όσον αφορά το κομμάτι του, όχι της οικονομίας, αλλά της ψυχολογίας, θα έλεγα, κατά ένα κομμάτι, κατά ένα μικρό κομμάτι, εντάξει, και της οικονομίας κατά ένα λίγο μικρότερο κομμάτι. Πανικοβλήθηκε ουσιαστικά. Το έκανα και πολύ αργά, έτσι. Ωραία. Να απαντήσουμε λίγο στο Psycho Cookie. Λοιπόν, πρώτον λέει να παίζω open maps ή arena και δεύτερον πολλά Civ ή 1-2 με standard builds. Λοιπόν, φίλε, άκου, θα παίζεις open maps και κατά προτίμηση θα ξεκινήσεις να παίζεις Arabia, που είναι το πιο standard open map, δηλαδή το παίζουν όλοι, είναι η πρώτη επιλογή, είναι ό,τι καλύτερο για να μάθεις το game, έτσι. Και θα σου πρότεινε μόλις και αυτό το open map θα το παίζεις κατά τη δική μου γνώμη με random sieves, θα παίζεις ό,τι sieve σου βγαίνει, και θα μάθεις πρώτα ένα build order, έτσι. Θα μάθεις ένα build order, αυτό με τα scouts. Θα το δείξω μόλις τελειώσουμε αυτό το recorded game. Εντάξει. Συνεχίζω εγώ. Αρένα είναι καλό να μάθεις πως να μπουμάρεις, πως να βγάζεις πάρα πολύ, δηλαδή καλή οικονομία. Άλλη build order εκεί. Άλλα πράγματα εκεί. Άλλο σύστημα, δεν μας νοιάζει τώρα. Λοιπόν, αυτό το Archer Range το έχεις δει, το έχεις καταλάβει, το κοπανάς κιόλας. Έχει κρύψει τα scouts εδώ γιατί σε κυνηγάνε spears. Έχει βγάλει 1, 2, 3 spears, 4 spears, 5. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα εδώ. Να δούμε κάτι. Πόσο κοστίζει ο spearman? 35 food και 25 wood. Έτσι. Που σημαίνει ότι αυτός 25 έχει δώσει 125 wood για spearman. Και επίσης έχει δώσει 125 food, συν πόσο άλλο βγαίνει να το κάνω επί 5. 5, 6, 7, 100, γύρω στα 200 food. Λίγο λιγότερο από 200 food, έτσι. Που γι' αυτόν, ναι, ναι, που γι' αυτόν είναι σημαντικά. Γιατί αυτός ουσιαστικά θέλει να κάνει boom. Γιατί έχει 2 TC, θέλει να βγάζει εργάτες. Οι εργάτες κοστίζουν food, έτσι. Η οικονομία του δεν πιστεύω να είναι πολύ κακή. Αλλά να, έχει έλλειψη από food, ας πούμε. Καταλαβες. Γιατί δεν μπορείς. Ναι. Δεν έχει τίποτα. Απλά αργείται και οι δύο και μαζεύεται food και wood. Απλά θέλω να σου πω σε κανονικές περιπτώσεις λίγο πιο γρήγορα να τα κάνατε και οι δύο. Εσύ θα είχες ένα πλεονέκτημα από τη στιγμή που είχες μπει μέσα και αυτός αναγκάστηκε και απανικοβλήθηκε και έχτισε όλα αυτά που έχτισε. Προχωράω. Ερώτηση έχεις εσύ άλλη? Εγώ? Ναι, ναι, ναι. Όχι. Πάμε, προχωράμε. Τα scouts καλά κάνεις και τα πας από εδώ και από εκεί. Πρώτον, το καλύτερο είναι επειδή λαμβάνεις πληροφορίες, έτσι. Βλέπεις τι γίνεσαι, εσύ μάλλον προσπαθείς να γλιτώσεις. Αν τα χάσεις εδώ, είναι μεγάλο το κρίμα. Τα χάσεις τελικά. Και τα χάσεις και εδώ. Λοιπόν, 4 scout. 4 scout, περίμενε τώρα. 5 scout. 5-8, πόσο κάνει? 5840. Έχεις χάσει 400 food αυτή τη στιγμή. Βασικά, επένδυσες 400 food. Θα χρησιμοποιήσω άλλη λέξη. Επένδυσες 400 food. Εντάξει. Αυτά τα 400 food ουσιαστικά που επένδυσες εσύ, έτσι, τι έγινε? Χαθήκανε. Όχι όλα, γιατί ουσιαστικά είναι σε σχέση με το τι κάνει ο αντίπαλος πάντα. Δηλαδή, ναι, ο αντίπαλος, εσύ έδωσες 400 food, ώστε ο αντίπαλος να χρησιμοποιήσει περισσότερα σπίτια για να προστατευτεί. Σου λέω ουσιαστικά τι έγινε, έτσι. Εσύ έδωσες 400 food και λες, θα τα δώσω αυτά, τα επενδύω, ώστε να κάνω τον αντίπαλο να επενδύσει
σε food και wood, αλλά χωρίς νόημα. Δηλαδή, εμένα έχει νόημα, για εκείνον δεν έχει. Καταλαβες, πρέπει να επενδύσω εγώ το δικό μου resource, τα δικά μου resources σε κάτι που ο αντίπαλος θα πρέπει αναγκαστικά να επενδύσει χωρίς να έχει πώς το λένε, κάποιο θετικό αποτέλεσμα για εκείνον. Εκείνος έχει το θετικό αποτέλεσμα ότι όντως έχει τα σπίτια του τώρα αυτή τη στιγμή και όντως μπορεί να ανεβάσει το population, δεν έχει θέμα, και έχει spears τα οποία δεν χρειαζόταν να έχει τόσα. Άρα τα τόσα spears είναι για αυτόν κακό, συσσαγωγικά, αλλά από την άλλη δεν έχασε και τίποτα. Δεν έχασε κάποιο villager, καταλαβες. Δεν. Όπως λέει και ο Μπορεάλης, ναι. Σκότωσα και 3 βίλς. Πόσα, σκότωσες 3 βίλς. Ναι, νομίζω ναι. Άρα λοιπόν, αξίζει να χάσεις 4 scout, 5 scout για 3 βίλς. Όχι. Αξίζει να χάσεις 1 ή 2 scout για 3 βίλς από τα 5. Αλλά ναι. Όχι 5. Προχωράμε, ναι. Χέστο, εντάξει, δεν πειράζει, απλά στα γρήγορα το είπαμε αυτό και συνεχίζουμε. Άρα ναι. Μετά, ωραία, έχουμε φτάσει εδώ τώρα, έτσι. Από εδώ και πέρα, δεν μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα το τι θα κάνεις, γιατί ήδη έχεις κάνει τόσα πολλά σε εισαγωγικά και εκτός εισαγωγικών λάθη, έτσι, για σένα και για ναι. Το rate σου, αλλά και εννοείται και για τους ανώτερους rate, που αξίζει να διορθώσεις πρώτα αυτά. Εγώ συνεχίζω και λέω, εντάξει, τώρα αυτά με τα wall εδώ πέρα δεν μην τα ξανακάνεις, δεν έχει νόημα. Ναι, ναι. Τέλος. Το προτείνω μέρος δεν έχει να ξεκινάω και να γουλάρω. Μπράβο. Λοιπόν, άρα, τι θα άλλαζες εν τέλει από τη βάση σου όσον αφορά το placement, τα σημεία τα οποία έχεις βάλει, τα διάφορα κτίρια σου, τι θα άλλαζες εδώ πέρα. Πιστεύω τα σπίτια θα ήταν καλό να είναι πιο μπροστά. Οπότε να καλύπτω χώρο και να. Τα σπίτια πολλές φορές τυχαίνει να μην μπορούν να είναι όλα μπροστά, αλλά κάποια από αυτά θα μπορούσαν να ήταν πιο μπροστά. Συνεχίζεις. Το barracks πιο κοντά είπαμε στον εχθρό. Ναι, άρα αντί εδώ. Εδώ ίσως. Έτσι. Ναι, ναι. Πολύ ωραία. Stable. Okay. Και δίπλα stable. Έτσι. Άρα ουσιαστικά εδώ πέρα θα ήταν τα δύο. Κτηριάκια σου. Okay. Ναι. Και μετά, όπως και το archery, όπως και το blacksmith, είναι κρίμα να βρίσκονται σε τυχαία spots και να μην βρίσκονται σε σημεία τα οποία μπορούν να προστατεύουν, να έχουν, δηλαδή να έχουν δύο θετικά στοιχεία τα κτηριά σου. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν κανένα θετικό στοιχείο. Το μόνο θετικό στοιχείο είναι ότι βγάζουν, ότι κάνουν κάτι. Δηλαδή, εσύ θες να παίρνεις το μέγιστο από κάθε τι που κάνεις. Αν δεν παίρνεις το μέγιστο, σημαίνει ότι έχεις χαμηλότερες πιθανότητες να κερδίσεις και πάλι. Ό,τι και να κάνεις, αν δεν κάνεις το μέγιστο για αυτό που κάνεις ή αν δεν κάνεις κάτι το οποίο να επενδύεις σε κάτι πολύ καλύτερο αργότερα, αλλά επενδύεις στο μηδέν, έτσι, τότε σημαίνει ότι σε βάθος χρόνου κάτι στραβά θα πάει. Άρα, αν εγώ απλά κάνω ένα blacksmith εδώ, έτσι, και απλά το κάνω γιατί θέλω να πάρω ένα plus 1 στα archers, και αυτό είναι όλη η αξία του blacksmith αυτού, έτσι, σημαίνει ότι ναι, θα τα βγάλω το plus 1 στα archers, αυτό το fletching, okay. Θα στείλω τα archers από το archery range να επιτεθούν, αλλά εγώ δεν θα έχω εδώ πέρα τίποτα, κάποιο κτίριο ή κάποιο palisade για να αμυνθώ. Οπότε θα μου έρθουν του αντιπάλου τα archers την ώρα που είμαι εκεί και θα μου τρώει τα δικά μου τα wheels, ενώ αυτός θα έχει εδώ πέρα το town center και τα walls και δεν θα τρώει ζημιά. Yeah. Άρα ουσιαστικά επενδύω για τα archers. Που δεν επενδύω είναι αυτό που κάνει το ίδιο το κτίριο. Εμείς πρέπει να το βάλουμε στο σημείο το οποίο θα μας δίνει ακόμα περισσότερους πόντους για μας. Άρα τα βάζουμε μπροστά και κοντά στον αντίπαλο και αμυντικά είμαστε πιο καλυμμένοι. Έτσι. Λοιπόν, ναι. Θα πάω στα γρήγορα να τελειώσουμε το πρώτο recorded game και μετά θα πάμε σε ένα χάρτη να δείξω στα γρήγορα που περίπου θα έβαζα. Που θα ήθελα περίπου να μου πεις που θα έβαζες εσύ τα κτίρια. Στο χάρτη αυτό δεν θα παίξουμε καθόλου. Απλά θα σου. Και μετά θα σου πω εγώ που θα τα βάζα. Έγινε. Ναι, ναι. Λοιπόν, ναι, ναι. Μόνο αυτό. Εντάξει. Οπότε πάμε στα γρήγορα να δούμε το recorded game. Έχουμε Britons, άρα πολύ καλά κάνεις και pass archery ranges. Τα οποία τα βλέπεις που τα βάζεις, έτσι. Δηλαδή όλα αυτά τα κτίρια θα μπορούσαν να είναι απλά στη σειρά. Μόνο αν το έκανες αυτό έπαιρνες παραπάνω rate. Μόνο από αυτό. Πώς να σου πω. Εντάξει. Εδώ πέρα αυτό με το wall, εντάξει, τέλος, δεν ξαναγίνεται. Στο λέω γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να οδηγήσεις πουθενά σε τίποτα καλό, έτσι.
Το συγκεκριμένο walling, ενώ όχι γενικά το walling. Έχει συνοδεία και του Spearmen, έτσι, ακολουθούν αυτοί. Και μπήκε Castle. Ωραία. Ειλικρινά νομίζω δεν αξίζει να συνεχίσουμε το recorded game από εδώ και πέρα. Βατάτζι, ναι, θα έλεγα να το σταματήσουμε εδώ αυτό. Με άλλο αντίπαλο θα είχα χάσει πολύ νωρίς. Ναι, δεν μας νοιάζει γιατί ποιος είναι ο αντίπαλος και τι. Εμείς συγκρίνουμε τον εαυτό μας να γίνουμε εμείς καλύτεροι. Πάμε να δείξουμε μία... Έχεις ερώτηση πάνω μέχρι εδώ. Όχι, μόνο πες, αν θέλεις το build order να πούμε. Πάμε. Λοιπόν, περίμενα. Πάτσε, δεν παίρνω random. Θα πάρω σαρακινούς οι οποίοι δεν έχουν bonus στην οικονομία. Περίμενα λίγο. Λοιπόν. Θα σου δείξω το build order και θα το έχεις και στο YouTube. Και θα το έχεις και σε recorded game μετά. Ωραία. Και όποιος το θέλει από τα παιδιά στο Edge for Greeks μου το ζητάει και το στέλνω. Και πάμε. Λοιπόν. Άτσε να το κάνουμε λίγο στα γρήγορα. Λοιπόν, απλά δεν θα πατήσω κάπου pause εδώ. Θα λέω κάποια πράγματα όσο παίζω. Μπορεί να πατήσω, θα δούμε. Όπως βλέπεις, χρησιμοποιώ το scout για να τσεκάρω παντού τι γίνεται στη βάση μου. Εντάξει, χρησιμοποιώ και τα πρόβατα, γιατί ουσιαστικά τα δύο πρόβατα από τα τέσσερα δεν μου είναι χρήσιμα στην αρχή, άρα καλό είναι να τσεκάρω πιο γρήγορα τη βάση. Δεν το συστήνω να το κάνεις, ούτε κανένας καινούριος παίκτης αυτό το πράγμα. Τώρα που τελειώνει το δεύτερο πρόβατο, στέλνω και το τρίτο. Βρήκα εδώ άλλα δύο προβατάκια. Ένα είναι αυτό, το άλλο που είναι. Λοιπόν, ο 7ος και ο 8ος εργάτης πάνε για ξύλο. Εντάξει. Ναι, ωραία. Ωραία, εδώ. Δεν θα σπρώξω κάποιο ελάφι από αυτά που είχε εδώ πέρα. Γαλοπούλες, τι σκατά είναι αυτά, δεν ξέρω. Σουνθοκάμιλος. Σουνθοκάμιλη. Α, μπράβο. Α, είχε ένα μπόρο εκεί, περίμενε. Έχει ένα μπόρο εδώ. Λοιπόν, άρα έχουμε 3 στο wood. Εντάξει. Ωραίο τότε. Ωραία. Λοιπόν, δεν έχουμε και τον καλύτερο χάρτη ever. Αχ! Περνάει πίσω το. Το ρημάδο. Δεν πειράζει. Λοιπόν, χτίζουμε δύο σπίτια. Άκου να δεις τώρα τι γίνεται. Εδώ το βλέπεις το βιλ. Θα το βάλω μέσα πριν με χτυπήσει. Και μετά θα χτυπήσω εγώ αυτά. Καλά, εδώ τα κάτσα να τα φτιάξουμε για λίγο. Πολύ ωραία. Και πάμε τώρα εδώ για το μήλο. Έχουμε 7 να συνοψίσω. Έχουμε 7 για προφή, για γκορ και 3 για ξύλο. Και τώρα πάμε για τον bear, για τα berries. Ναι, σε ιδανική περίπτωση. Άτσι τώρα, γιατί αυτό που έχω κάνει δεν είναι το ιδανικό, αλλά τέλος πάντων. Αμρών.
Λοιπόν, άρα, μέχρι τώρα θα πρέπει να έχεις 4 στο μήλο. Όσους έχουμε, 3, 4. Και όλοι οι υπόλοιποι food. Εντάξει. Ναι. Εσύ πες τώρα ότι έκανε scout εδώ πέρα με το scout σου και τώρα πρέπει να στείλεις οπωσδήποτε να βρεις τον αντίπαλο. Να κάνουμε ένα pause. Έλα, πες μου. Πώς εργάτες έχεις στα Boars? Όλους τους υπόλοιπους. Δηλαδή μετά τα Berries τους έβγαλες τους λοιπούς ή πριν? Όχι. Ουσιαστικά, αφού πας και πάρεις το πρώτο Boar, ναι, ο επόμενος, εντάξει, πάει και χτίζει δύο σπίτια. Ωραία. Σκέψου το έτσι. Αυτά τα δύο σπίτια, τώρα εμένα δεν μου βγήκε τέλειο, γιατί το Μπορ πήγε και ξαναγύρισε το πρώτο, αλλά αυτά τα δύο σπίτια όταν θα τελειώσουν και πάρεις το επόμενο Μπορ, το οποίο είναι εκεί κοντά, θα είναι σχεδόν η στιγμή που θα έπρεπε να το πάρεις, ώστε να είναι όλα τέλεια. Αλλά δεν μας νοιάζει τώρα αυτό, εμάς μας νοιάζει για αρχή τα νούμερα και πάνω κάτω ο χρόνος. Ούτε ο χρόνος, δεν ξέρω αν θα είναι σούπερ ο χρόνος. Πάμε να συνεχίσουμε. Εγώ βλέπω 10 εργάτες στα Boars. Ναι, 4. Αυτό είναι η απορία μου. Ναι, στο food, εδώ από κάτω. Στο food. Εντάξει. Δηλαδή μετά τα berries έβγαλες άλλους 3. Μετά τα berries έβγαλα ό,τι έβγαλα και ήταν όλοι κάτω από το food. Δεν πήγε κανένα. Στο wood είναι 3, στα berries είναι 4. Τέλος. Μόλις πάρω το ένα μπορ, οι άλλοι 4 πάνε στο μήλο. Μόλις τελειώσεις και έχεις στείλει τους επόμενους 4 στο μήλο, όλοι οι υπόλοιποι πάνε στο food. Τώρα όμως, σιγά σιγά πρέπει να αρχίσω να στέλνω στο wood. Θα σου πω τώρα. Πάμε. Κατάλαβα, απλά δεν το είχα καταλάβει αυτό, γιατί σε ένα interactive έχει φτιάχνει δύο φάρμες στην dark. Ναι. Έχει γνώμη γι' αυτό. Ναι, μπορείς να χτίσεις και μια φάρμα. Άντε, χτίστε εδώ. Εντάξει, και τώρα βγάζουμε άλλους δύο εργάτες ουσιαστικά. Εδώ, άμα δεις μπορ, σημαίνει ότι είσαι κοντά στον αντίπαλο. Μπορείς να χτίσεις δύο φάρμες. Ναι. Ωραία, στέλνουμε άλλον ένα στο wood. Αμρών, σαχή. Εντάξει. Με το που τελειώσει εδώ το μπορ, πρέπει να πάρουμε το επόμενο πρόβατο. Και με το που τελειώσει, με το που βγει ο 21ος εργάτης, έτσι. Αμρών, κάτσε λίγο. Λοιπόν, αυτό που κάναμε τώρα είναι τέλειος χρόνος. Εντάξει. Αυτό που είδες τώρα είναι τέλειος χρόνος. Αλλά δεν ήταν τέλεια εκτέλεση. Εδώ ήθελα τώρα να σου πω. Αλλά δεν μας νοιάζει αυτό τώρα αυτή τη στιγμή. Εμένα μας νοιάζουν τα νούμερα. Δηλαδή, αφού έχω 6 εργάτες στα SIP, ξαναλέω, στέλνουμε έναν, παίρνει τον μπορ, γυρνάει πίσω, τρως τον μπορ και οι υπόλοιποι γενικά εργάτες που βγαίνανε ήταν 4 στο μήλο. Εντάξει. Ωραία. Ευχαριστώ για το follow, Archer. Λοιπόν, μετά από αυτό όλοι στο food. Όταν φτάσεις κάπου στο 19ο, 18ο, 19ο το villager, συνεχίζεις να κλείσεις 5 στο wood. Να πάνε σύνολο 5. Και, ωραία. Και αφού γίνουν και αυτά, μετά πατάς για feudal age. Ουσιαστικά έχω 22 population όπως βλέπεις εδώ. Τώρα τι γίνεται. Εννοείται ότι παίρνεις το loom στο τέλος, έτσι. Αυτό, γι' αυτό δεν το είπαμε. Το loom πάντα στο τέλος. Αν νιώθεις ότι για κάποιο λόγο ότι θα μείνεις housed, ότι θα πεθάνει κάποιο villager και ότι είναι πολύ μακριά το μπορ, ότι κάποιος χτυπάει και πρέπει να πάρε το loom νωρίτερα για να μην χαλάσεις τη ροή με τους εργάτες. Πρέπει να μην μείνεις housed. Ιδιαίτερα όσο πιο πολύ μείνεις housed στην αρχή, τόσο χειρότερο για σένα. Και μετά πρέπει να διαλέξεις ένα επόμενο lumber camp. Εγώ διάλεξα το πρώτο εδώ. Καλό είναι να διαλέγεις ένα το οποίο να βρίσκεται πιο safe. Όταν το πας μπροστά δεν είναι τόσο safe, είναι πολύ μακριά από το town center και μπροστά. Ο αντίπαλος μας βρίσκεται κάπου εδώ. Άρα ουσιαστικά εμείς δεν θέλουμε να δώσουμε το Lumbercamp μπροστά. Σαν πρώτη εκτέλεση και πρώτη άποψη δεν θα θέλαμε να είναι μπροστά. Αν είμαστε πάρα πολύ εξοικειωμένοι μπορούμε να το κάνουμε για άλλους λόγους και δεν θα αναφερθούμε τώρα. Το άλλο θα το διαλέξω εδώ, ώστε να είμαι σε δύο διαφορετικά σημεία. Όπως βλέπεις εδώ τα resources μου είναι όλα πίσω, άρα προστατευμένα. Απλά δεν έχω τον καλύτερο χάρτη γιατί όλο μου το ξύλο είναι ψηλομακριά από το town center. Εντάξει. Και τώρα εγώ ανεβαίνω με 22 pop, οπότε θα στείλω άλλους 5 εργάτες στο άλλο ξύλο. Πρόσεξε. Θέλουμε να έχουμε 5 και 5.
Εγώ δεν θα... Άρα από τα 9 με 10 άτομα που είναι στο φαγητό κάτω από τη ΣΥ, τους 5 τους στέλνουμε για ξύλο. Ναι, πρόσεξε να τι γίνεται. Δεν θέλω να στείλω κατευθείαν και τους 5. Αυτό είναι ένα μυστικό και καλό είναι να το ξέρετε όλοι. Θέλω να μαζέψω πιο πολύ λίγο food. Θέλω να μαζέψω περισσότερο food. Και όταν θα φτάσω κοντά στο 30-40% της Feudal, θα στείλω και τους άλλους 2 στο Wood. Δηλαδή παίξε με τα νου.